Γεια σας φίλοι μου, γεια σας καλά μου παιδιά, καλή μου πουλιατζίδες και όχι μόνο. Έχω βάλει ήδη στις ποτίστρες το ριγανέλο και το σκορδέλαιο. Έχω βάλει μπροκολάκι, αυγουλάκι βραστό, super special τροφή και σε μορφή pellet και τους κανονικούς σπόρους με εξτρά καναβουράκι, νιζεράκι, λιναρόσπορο κτλ. Έχω κάνει και μια καθαριότητα, έχω βάλει και άμμο γάτας κάτω. Είμαι πεντακάθαρος και έτοιμος για τις επόμενες αναπαραγωγές. Γιατί λέω για τις επόμενες, γιατί έχω κάνει ήδη μια σειρά από γένες και τώρα πάω στην δεύτερη. Νωρίς βέβαια, δεν πειράζει όμως, προετοιμάζομαι για την άνοιξη. Πάμε να δούμε λίγο πώς τα έχω τακτοποιήσει και τι συνιστώ να κάνετε κι εσείς όσοι έχετε τριόρφα κλουβιά. Πώς να τα προστατεύσετε και από το κρύο και από τα αρπακτικά. Ωραία, δεν κόβω το βίντεο, γυρίζω την κάμερα κατευθείαν. Πάμε στο πρώτο κλουβί πρώτα. Λοιπόν, Ορφέους, έτσι εδώ το σκούρο και το Ορφέους το θηλυκό το άσπρο, το αυγουλάκι όπως βλέπετε, το μπροκολάκι, η special τροφούλα και με το pellet μέσα, το μπιλάκι και το νερό. Ας το δούμε λίγο καλύτερα από εδώ, έτσι, μισό ριγανέλαιο, μισό σκορδέλαιο μέχρι τη μέση, αυτά τα δύο, και το υπόλοιπο το συμπληρώνω με νεράκι. Θα τα αφήσω δύο μέρες όσο πιούνε και μετά θα βάλω καθαρό νερό και αναλόγως την επόμενη εβδομάδα μπορεί να ξανακάνω το ίδιο κολπάκι. Το ίδιο και εδώ όπως βλέπετε, υποτίστρες, ριγανέλο, σκορδέλαιο. Εδώ είναι τα μαυροκόκκινα, έτσι, τα black red, με το αυγουλάκι τους, με το μπροκολάκι τους, το οποίο το τσιμπάει, το νεράκι όπως είπαμε, την τζοχούλα. Εδώ έχω βάλει το Ορφέως με μια μοσαϊκιά, η ίδια περίπτωση εδώ, μπροκολάκι, αυγουλάκι, τα πάντα όλα, τα red factor εδώ πέρα, το ίδιο σκηνικό. Εδώ η Stanford, την οποία την έχω μόνη της, θα τη βρω ένα καλό αγοράκι να ζευγαρώσει και αυτή. Και εδώ είναι η Μαλινουά Εθνική, η οποία έχει δύο μικρά μέσα, μεγάλωσαν αρκετά, τα οποία τα έχει κάνει με το Ορφέως το αρσενικό. Και πάμε τώρα να στήσω λίγο την κάμερα για να δούμε, να σας δείξω μάλλον αυτό που είπα για το κρύο και για τα αρπακτικά. Έχω αυτό το νάιλον, το οποίο είναι νάιλον συσκευασίας, κλειστό, έτσι, η βάση του κλειστή, από πάνω ανοιχτό. Τι θα κάνω τώρα, θα μου πει σιγά ρε Γιάννη, σιγά το κόλπο. Και όμως παιδιά, είναι πολύ πρακτικό και πολύ απλό και πολύ καλό και οικονομικό, έτσι, και προστασία από το κρύο, από τη βροχή και από τα αρπακτικά. Πάμε να δούμε. Θα το γυρίσω ανάποδα σαν καπότα. Έχω και ένα δεύτερο. Αυτό σαν να είναι λίγο πιο στενό μου φαίνεται. Ρε, με κορόιδεψε ο άτιμος.
Όχι, εντάξει, είχε μπει ανάμεσα στην ποτίστρα και δεν κατέβαινε. Αλλά ήταν και λίγο πιο στενό. Άρα πρέπει να μετράτε τα κλουβιά σας για να παίρνετε το ανάλογο νάιλον. Λοιπόν, ειδού το αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουν φωτεινότητα, έχουν επαφή με τον εξωτερικό χώρο, έτσι, βλέπουν τα πάντα, κόβει τον αέρα εντελώς, παίρνουν αέρα από εδώ κάτω, θέλοντας και μη, αερίζεται, δεν χρειάζεται δηλαδή να το ανοίξουμε τρυπούλες, μπορούμε βέβαια, δεν χρειάζεται όμως, να δούμε και το άλλο, και από αρπακτικά προστασία και από αέρα, από κρύο και από βροχή. Αν σε περίπτωση δείτε ότι έχει δυνατό αέρα, μπορείτε να βάλετε ένα λάστιχο στη μέση, να το δέσετε και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, καλά μου παιδιά. Πώς σας φαίνεται? Και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Βλέπετε ότι στην ουσία είναι σαν να μην υπάρχει νάιλον. Έχουνε τέλεια επαφή με τον εξωτερικό χώρο. Μην διανοηθείτε να βάλετε κανένα σκούρο ή κανένα πανί ή κανένα σεντόνι, όχι. Αν έχετε ένα νάιλον έτσι διαφανή και λίγο χοντρό ενισχυμένο για να αντέχει, είναι μια χαρά. Και τα βλέπεις κιόλας εσύ, τα ευχαριστιέσαι. Άνετα και έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Είσαι Johnny the Fox, ρε φίλε, πώς να το κάνουμε τώρα.